βάζουμε κάθε μέρα 800, ζητάνε, σου δίνουν 1 εκατομμύριο, σου δίνουν 500, σου δίνουν. Θα λύσει το πρόβλημα της χώρας γενικότερα. Κοίτα, ξέρω ότι ακούγονται πολλά και αυτό δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει που είμαι εδώ, στην ομάδα. Κοιτάω την ομάδα. Έχουμε σε 11 μέρες ένα σημαντικό παιχνίδι και το μυαλό μου είναι στο παιχνίδι αυτό. Ναι, μου συμβόλαιο δεν έχει ανανεώσει όπως ήταν. Όχι. Φαίνεται στα μέσα της σεζόν. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Τι χρόνια ξεκινάει, τι περιμένεις? Πιστεύω πως ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Έχουμε καινούριο προπονητή, καινούριους παίχτες. Πιστεύω ότι είναι πάλι από την αρχή. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ. Έχουμε ένα καινούριο προπονητή που είναι νέος. Του αρέσει από ό,τι φαίνεται και πολύ δουλειά, γιατί είναι νέος προπονητής. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε για να πετύχουμε τους στόχους που θα έχουμε. Σε αντίθεση με την ομάδα, η δική σου πορεία είναι συνεχώς ανωδική. Τι κρατάς από τη δική σου πορεία και τι δεν θέλεις να ξαναδείς από την ομάδα του όσον αφορά την περσινή σεζόν? Για τον εαυτό μου έχω να πω ότι κάθε χρόνο προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος, να κάνω καινούρια πράγματα για να βοηθάω την ομάδα. Ξεχνάμε αυτό ότι τη φετινή βασικά χρονιά δεν πήγαμε καθόλου καλά. Πιστεύω ότι με τη νέα χρονιά να είμαστε πολύ καλύτερα για να πετύχουμε και κάποιο στόχο. Τι από αυτά που έγιναν την περσινή χρονιά δεν πρέπει να ξαναγίνει φέτος? Πολλά. Δεν πρέπει να είμαστε το ίδιο πρόσωπο με πέρσι. Πρέπει να αλλάξουμε πρόσωπο, να κάνουμε μια καλή καινούργια ομάδα για να μπορέσουμε, όπως είπα, να πετύχουμε τους στόχους μας. Γιατί από ό,τι βλέπετε κάθε χρόνο αλλάζουν πολλά πράγματα. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο και για εμάς τους ποδοσφαιριστές. Γιατί κάθε χρόνο αλλάζει προπονητής, έρχονται καινούργιοι παίχτες. Πιστεύω ότι πρέπει μια χρονιά να υπάρχει μια στήριξη. Έχεις καταλήξει τι πήγε στραβά πέρυσι? Γιατί είχατε αυτό το πολύ καλό πρώτο εξάμηνο και το πολύ κακό δεύτερο? Δεν μπορώ να πω ακριβώς και δεν ξέρω ακριβώς τι φταίει και γιατί στην αρχή ήμασταν τόσο καλά. Μπορώ να πω κάποια παραδείγματα, π.χ. ότι δεν είχαμε πολλούς παίχτες. Χάναμε π.χ. από τραυματισμούς, είχαμε κάρτες. Και πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε πολύ ρόλο. Και στα τελευταία παιχνίδια δεν είχαμε και καλή ψυχολογία. Γι' αυτό και κάναμε και τα κακά αποτελέσματα. Ξεχώρισε αυτό που είπες ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει στήριξη. Από την άλλη υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου, δηλαδή σε 16 Ιουλίου που παίζει το πρώτο επίσημο παιχνίδι, παίζει έναν στόχο. Πώς μπορείτε και ισορροπείτε από την μια, δηλαδή προετοιμασία, να προετοιμαστείτε και από την άλλη να γνωρίζετε ότι δεν είναι φιλικά αυτά τα παιχνίδια και κρίνουν ένα στόχο? Σίγουρα, το μάτς είναι σε αυτό που είπες, σε 11 μέρες. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το μάτς, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και ακόμα και ο προπονητής, ο νέος τώρα ήρθε, θα πρέπει να βιαστούμε και να είμαστε έτοιμοι για τα μάτς που έχουμε. Γιατί έχουμε 4 σημαντικά μάτς, 2-2, άμα περάσουμε το πρώτο. Και θα πρέπει, ο στόχος μας είναι να μπούμε στους ομίλους. Στη συνέχεια προλαβαίνετε, πιστεύεις, να είστε έτοιμοι στα πρώτα μάτς? Πιστεύω πως θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πρέπει να προλάβουμε. Γιατί είναι σημαντικό, όπως είπα και πριν, αυτό το μάτς, για να μπούμε κι εμείς στους ομίλους. Ο στόχος μας αυτός είναι, να περάσουμε στους ομίλους. Ακούω για ψυχολογία, για τραυματισμούς, για κάρτες. Πάω και είχε πλάνο τελευταία διετία. Γιατί μας φαινόταν απ' έξω ότι μάλλον στην τύχη παίζατε. Κοίτα, αυτό τώρα δεν μπορώ να ξέρω, γιατί η δουλειά δεν... Εσύ που έπαιζες, ποιος ξέρει. Το πλάνο δεν το κάνουμε εμείς οι παίχτες, θα κάνουν άλλοι. Η δουλειά αυτή είναι και από άλλους, δεν την κάνουμε εμείς. Εμείς το μόνο που είναι να κάνουμε είναι να κάνουμε προπόνηση και κάθε αγώνα να παίζουμε για να νικάει η ομάδα. Τώρα τα πλάνα είναι από άλλους. Οι άλλοι κάνουν τα πλάνα για την ομάδα. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε τι θα γίνει, ποιος θα έρθει και ποιος θα φύγει. Πήρες ένα βραβείο για την περσινή σεζόν, άρα έκανες πολλά καλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι κάτι το οποίο σημαδεύει τη χρονιά και για σένα, και ήταν η αποβολή στη Μυτιλίνη. Αλλά δεν ήταν μια αποβολή
έτσι τυχαία, ήταν, ήρθε μέσα από πολλά γεγονότα, από πίεση, από αδικία, από σφυρίγματα, από εκνευρισμό. Τι μάθημα πήρες από εκείνη τη στιγμή, δηλαδή άμα ξαναγίνει, άμα έχουμε τα ίδια, τι θα κάνεις εσύ, θα κάνουν συμπαίκτες σου? Πιστεύω πως εντάξει, άμα θα ξαναγίνει σίγουρα θα είμαι πιο ψύχραιμος, γιατί ξέρω ότι στην Ελλάδα. Μερικές φορές μπορεί να μην είσαι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι πως είναι οι διαιτητές και το πρωτάθλημα, ότι υπάρχουν πολλά άδικα και αυτά, και σίγουρα ότι μερικές φορές από μέσα στην ένταση και από αυτά που βλέπεις, μερικές φορές ξεφεύγεις και αντιδράς έτσι, και λογικό είναι, επειδή έχεις ένταση και αυτά, και αυτό αντιδράς έτσι. Πιστεύω ότι άμα θα ξαναγίνει, πιστεύω ότι θα είμαι πιο ήρεμος. Γιατί θα ξέρω ότι πάλι θα γίνει η ίδια τέτοια τιμωρία. Αναφέρθηκες στην αρχή, έγινε αναφορά μάλλον για το συμβόλαιό σου. Το σκέφτηκες, το έχεις στο μυαλό σου, θα επιδιώξεις μια κουβέντα για αλλαγή χρονική διάρκεια απολαγών ή οτιδήποτε πάνω στο συμβόλαιό σου? Εντάξει, σίγουρα το έχω στο μυαλό, αλλά όπως είπα, αυτό δεν είναι η δουλειά μου. Σίγουρα θα πρέπει αυτοί να με πούνε, να με καλέσουν για συζήτηση, για να το κοιτάξουμε το συμβόλαιο. Δεν μπορώ εγώ να πάω μόνος μου και να πω θέλω το συμβόλαιο. Σίγουρα πρέπει οι ίδιοι άνθρωποι εδώ που είναι να έρθουν μόνοι και να έρθουμε να συζητήσουμε για το συμβόλαιο. Σε αυτά τα χρόνια που είσαι στον ΠΑΟ, ειδικά στην πρώτη ομάδα, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πλέον βασικό που έχεις μάθει, που έχεις καταλάβει, που έχεις εμπεδώσει? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις μάθει πιο έντονα, τι είναι αυτό που σου έχει μείνει, που έχεις καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στον ΠΑΟΚ? Τι μου έχει μείνει? Τι έχεις καταλάβει γενικότερα γύρω από την ομάδα και από την ομάδα? Έχω καταλάβει ότι κάθε χρόνο τον Ιανουάριο π.χ. αλλάζει προπονητής, υπάρχουν προβλήματα στην ομάδα και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι καλό για μια ομάδα. Αλλάζει συνέχεια κάθε 6 μήνες, να γίνονται αλλαγές πολλές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στήριξη, να κάνουν ένα πλάνο και να συνεχίσουμε σε εκείνο το πλάνο. Γιατί πιστεύω ότι συνέχεια όταν αλλάζεις θες πάλι πολύ χρόνο για να ξαναγίνεις ομάδα. Έχει καθοριστεί μέχρι τώρα ο στόχος για την επόμενη χρονιά από τον προπονητή σας, από τους πέπνους, ή όχι ακόμα, δεν σας είπαμε? Πιστεύω πως ακόμα είναι νωρίς. Το μόνο που κοιτάμε τώρα είναι που έχουμε το μάτς σε 11 μέρες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, και επειδή είναι πολύ νωρίς και δεν έχουμε πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε, πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ο σημαντικός στόχος που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι, όπως είπα και πριν, ο αγώνας πολύ νωρίς. Τι να περιμένει τελικά φέτος ο κόσμος από την ομάδα? Τι θα πληρώσεις ο κόσμος? Σίγουρα ο κόσμος θα πρέπει, ξέρουμε ότι από τη φετινή χρονιά που ξεκινήσαμε στην αρχή καλά και μετά ήμασταν πολύ χάλια, σίγουρα ο κόσμος έχει απογοητευτεί, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ο κόσμος να έρχεται στο γήπεδο, να στηρίζει την ομάδα, γιατί έτσι βοηθάει και εμάς. Μόνο αυτό μπορώ να πω, ότι πρέπει να κάνει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα στα δύσκολα. Πιστεύεις ότι θα μπορέσετε να αφομοιώσετε ένα πολύ καινούργιο σύστημα μέχρι τις 16 του μηνός, στο 3-5-2? Και ποια είναι η θέση σου και τι σου ζητάει σε ένα προπονητή σου στο συγκεκριμένο σύστημα? Από ό,τι κατάλαβα, το σύστημα που είναι αυτό το 3-5-2. Πιστεύω ότι εντάξει, έχουμε λίγες μέρες για τον αγώνα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε άμα θα παίξουμε με αυτό το σύστημα. Γιατί εντάξει, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν παίξει πολλά συστήματα. Το θέμα δεν είναι μόνο το σύστημα. Το θέμα είναι πώς θα παίξουμε στο γήπεδο. Το πώς θα βγούμε. Δεν παίζει πάντα πολύ ρόλο το σύστημα στο ποδόσφαιρο. Είπες και προηγουμένως ότι έχουμε κουραστεί κάθε Γενάρη να αλλάζει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο, να υπάρχει στήριξη. Σε αυτές τις μέρες που είσαι εδώ, γνωρίζουμε πλέον ο Άρνεσεν, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδος, Τούντορ προπονητής. Διακρίνεις ότι έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τους ρόλους και ότι πλέον ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κινηθεί σε ένα πλάνο διακριτό, ξεκάθαρο? Πιστεύω πως ναι, γιατί ο κ. Άρνεσεν έχει περάσει από πολλές ομάδες, ξέρει τι θα πρέπει να κάνει. Και ο προπονητής έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Είναι νέος προπονητής, θα του αρέσει η δουλειά, γιατί σε όλους τους νέους αρέσει πολύ η δουλειά. Πιστεύω ότι φέτος θα πάμε καλά.
Πες, τι έγινε με τις τιμένες μπάλες, τις βαρούσες μετά την αλλαγή προπονητή, είχες πάρει την εντολή αυτή και φέτος πιστεύεις θα συμβεί το ίδιο και δεν μιλάω μόνο για τα φάουλ εκτός περιοχής, μιλάω για κόρνερ και τα λοιπά. Πιστεύω πως ναι, αλλά αυτό είναι και η επιλογή του προπονητή. Πέρσι ξεκίνησα βασικά πριν κάτι μήνες με τον κύριο Γεωργιάδη. Με έβαλε στην προπόνηση να εκτελώ φάουλ. Το ήξερε και από παλιά ότι μπορώ να το κάνω αυτό και έτσι ήρθε και έβαλα και τον γκολ και έτσι να κάνω κι άλλα. Τώρα έχεις την ίδια εντολή. Ορίστε. Τώρα έχεις την ίδια εντολή, για τα στιγμένα. Ακόμα δεν έχουμε μιλήσει, αλλά πιστεύω πως ναι, σίγουρα ο προπονητής έχει δει κάποια μάτσα, έχει μάθει για ποιος βαράει καλά φάουλ και τέτοια. Πιστεύω πως ναι. Πώς φαντάζεσαι τον Κάτσε σε 5 χρόνια. Θα είσαι ευτυχισμένος εδώ στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα στο Champions League που δεν έχει παίξει ποτέ, ή σε κάποια άλλη χώρα με καλύτερο πρωτάθλημα? Τώρα δεν μπορώ, τι να σε πω, αυτό τώρα 5 χρόνια πολλά. Αυτό μόνο ο Θεός ξέρει τι θα γίνει σε 5 χρόνια. Μπορεί να είμαι εδώ, να έχω πάρει πρωτάθλημα για το Champions League που θα είμαστε. Μπορεί να είμαι αλλού, δεν ξέρω. Τώρα σε 5 χρόνια είναι πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Μακάρι να είμαι εδώ και να πάμε Champions League και να πάρουμε κάποιο στόχο να πετύχω. Η ομάδα φέτος υπάρχουν πλήν του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή σχεδόν τα ίδια πρόσωπα. Τελείωσε μια χρονιά την οποία σχεδόν τίποτα δεν θέλει κάποιο να κρατήσει και να θυμάται. Τι πιστεύεις, πώς μπορείς να δώσεις κάποιον να καταλάβει ότι κάτι ουσιαστικά αλλάζει και ότι αυτά τα οποία ακολουθούν θα είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά τα οποία προηγήθηκαν? Ήρθε ο κύριος Άνεσε, πιστεύω ότι θα αλλάξουν πράγματα. Όπως είπα και πριν, έχει μεγάλες εμπειρίες, έχει περάσει σε πολλές ομάδες, θα έχει κάνει κάποιο πλάνο. Πιστεύω ότι αυτό είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε όλα. Πιστεύω ότι εξαρτάται από όλους που είμαστε εδώ να ξεχάσουμε την περσινή χρονιά που ήταν πολύ κακή, για να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε κάτι καλό. Καρύγκος, αν ψήφισες εσύ για MVP πέρυσι... Αν ψήφισες εσύ για πολυτιμότερο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο, ήταν πολύ κακή χρονιά, ποιο θα ψήφισες? Σίγουρα, δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο υπήρχαν πολλοί παίχτες που δείξανε και ήταν πολύ καλή. Π.χ. για μένα μπορούσε να πάρει και αυτό το βραβείο ο Σκόνδρας. Δηλαδή έκανε μια πολύ καλή χρονιά, έδωσε 8-9 assist, έβαλε και κάποια goal. Πιστεύω ότι και αυτός έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Εγώ είσαι πολύ μικρό στην Ελλάδα και από πολύ μικρό στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι σημαίνει για σένα? Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, γιατί έχω πολλά χρόνια που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Έχω περάσει πολλά, έχω ζήσει πολλά πράγματα και καλά και κακά. Είναι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Αλλά το κακό είναι ότι όσο παίζω που είμαι στην πρώτη ομάδα δεν έχουμε πετύχει κάποιο στόχο και θα ήθελα πολύ να πετύχω ένα στόχο για να δώσω χαρά και σε μένα και στην οικογένειά μου και στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στο λαό του ΠΑΟΚ. Χθες παγώσατε όπως ο κόσμος και όσοι βλέπατε όταν στη φάση του τραυματισμού του Κλάους, και πόσο θα λείψει από την ομάδα από τη στιγμή που ξέρουμε ότι θα είναι εκτός για 6 εβδομάδες. Βασικά θέλω να ευχηθώ περαστικά στο Κλάους. Είναι μεγάλη απώλεια για μας, γιατί ξέρουμε ποιος είναι και τι έχει προσφέρει σε αυτήν την ομάδα. Πάνω απ' όλα είναι και αρχηγός της ομάδας. Ελπίζω να γυρίσει όσο πιο σύντομα γίνεται για να βοηθήσει την ομάδα, γιατί ξέρουμε ποιος είναι και τι έχει προσφέρει. Θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα μπορεί να πετύχει τον οποιοδήποτε στόχο ή χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση? Αυτό το ξέρει ο προπονητής για ενίσχυση. Πιστεύω ότι ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για στόχους, θα δούμε τι θα δούμε αυτές τις μέρες, θα δούμε και τα πρώτα μάτς πώς θα πάμε. Πιστεύω ότι εντάξει, χρειάζεται χρόνο για μια ομάδα για να χτιστεί. Βασικά για το βραβείο ήθελα να πω, για να ευχαριστήσω τον κόσμο που με ψήφισε για αυτό το βραβείο. Και πιστεύω ότι κάθε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να ήταν στη θέση μου, γιατί πιστεύω ότι τα βραβεία για τους ποδοσφαιριστές σίγουρα δίνουν αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για τη συνέχεια. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που με ψήφισε.